Έχουμε έρθει σήμερα για την παραλαβή του έργου που έχει γίνει τις τελευταίες 13 ημέρες εδώ στην περιοχή Σταυροπόδη. Είναι ένα έργο το οποίο επέβλεψε η δασική υπηρεσία και αφορά στην διάνοιξη και τον καθαρισμό των δασικών δρόμων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του 2020. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε ότι έγινε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Έχουν διανοιγεί δρόμοι που ήταν κλειστοί, που ήταν με νεροφαγώματα, που ήταν σπασμένοι. Έχει γίνει η σωστή διαμόρφωση ούτως ώστε να υπάρχουν και χώροι για να γίνεται αναστροφή των πυροσβεστικών οχημάτων, γιατί όπως όλοι ξέρουμε η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε περιοχές που έχουν πληγή από πυρκαγιά είναι ουσιαστικά το ίμιση της κατασβέσεως. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μου είπαν και από τη δασική υπηρεσία, διάνοιξη δρόμου σε αυτή την περιοχή είχε να γίνει από το 2009. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση και επίσης ήθελα να τονίσω ότι έχουμε από την Οικονομική Επιτροπή την εξουσιοδότηση μέχρι τις 25 Αυγούστου του 2020 να διαθέτουμε τα οχήματα της περιφέρειας, δηλαδή εμείς έχουμε διαθέσει δύο μηχανήματα έργων και ένα φορτηγό με τους αντίστοιχους πόρους για καύσιμα και τους οδηγούς χειριστές. Οπότε μέχρι τις 25 Αυγούστου διαβεβαιώσαμε και τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Αργολίδας, τον κύριο Καλαϊτζίδη, ότι όπου υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία και από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι χρειάζεται παρέμβαση, θα υπάρχει αυτή η παρέμβαση μέχρι για όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά. Ναι. Θα ήθελα και εγώ από μέρος μου και εκ μέρους της πυροσβεστικής υπηρεσίας να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλτέζο και τη δασική υπηρεσία. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο εμείς πριν την έναρξη αντιπυρικής προβαίνουμε σε ελέγχους των δασικών δικτύων, δρόμων με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, με τον κύριο διοικητή εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Γεωργόπουλο, όπως έχουμε κάνει και στο Άργος με τον κύριο Καπουράλο. Κουβεντιάσαμε με τον κύριο Μαλτέζο ποια σημεία θέλαμε και υπήρχε πρόβλημα όντως να γίνει διάνοιξη και να δουλευτούν για να μπορούν να έχουν πρόσβαση και διέλευση στα πυροσβεστικά οχήματα. Από ό,τι βλέπω σήμερα έγινε πολύ καλή δουλειά. Θέλω να το ευχαριστήσω εκ μέρους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε έτσι για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο νομό Αργολίδας. Ο κ. Γεωργόπουλος. Εγώ δεν θα μιλήσω.